Πάμε σε ένα θέμα που μας απασχόλησε πολύ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έτσι μας σόκαρε σε κάποιο βαθμό, καθώς ο make-up artist και hairstylist, ο Πάνος ο Καλίτσης, έπεσε θύμα επίθεσης δολοφονικής, θυμαλιστίας, θυμεκβιαστών, έπεσε θύμα κακοποιών στον γκαράζ του σπιτιού του και υπάρχει εξέλιξη στο θέμα, καθώς έχουμε περισσότερα στοιχεία από την κατάθεση που έδωσε ο ίδιος στην ασφάλεια, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και δεν μπορούσε τις πρώτες ώρες να καταθέσει. Έδωσε κατάθεση και έχουμε πληροφορίες από την κατάθεση και έχουμε και νέα στοιχεία για αυτή την δολοφονική επίθεση. Ο Λάμπρος ο Χαβέλλας είναι κοντά μας, έχει παρακολουθήσει την υπόθεση από την αρχή. Τατιάνα, Λάμπρο, πρόκειται για μια μαφιόζικη επίθεση. Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου, λίγα λεπτά μετά τις 9:30. Ο Πάνος Καλίτσης με τη σύζυγό του μέσα στο αυτοκίνητο φτάνουν στην οικία τους στο Λυκαβιτό, μια πολύ καλά φυλασσόμενη περιοχή. Και εν συνεχεία βλέπουμε τώρα εδώ και στα πλάνα κατεβαίνουν σε αυτό το σημείο που είναι η ράμπα. Ανοίγουν το ρολό του γκαράζ, μπαίνουν μέσα και προφανώς τους ακολουθούν δύο άτομα, οι οποίοι φοράνε κουκούλες. Ο Πάνος Καλίτσης διακρίνει τις φιγούρες αυτών των ανθρώπων και εκείνη τη στιγμή κλειδώνει το αυτοκίνητο, κλειδώνει τις ασφάλειες του αυτοκίνητου και βλέπει αριστερά και δεξιά να έχουν έρθει οι δύο κουκουλοφόροι με τα όπλα, με δύο πιστόλια. Και πρόκειται για 30διάρια πιστόλια, γιατί βρέθηκαν 5 κάλικες των 7,65 χιλιοστών, όπλα τα οποία βρίσκονται στην μαύρη αγορά, δεν είναι τα γνωστά 9 χιλιοστών που κυκλοφορούν ευρέως, με αποτέλεσμα από εκεί και πέρα να ξεκινήσει μια ιστορία πραγματικά απίστευτη και για τον ίδιο και για την σύζυγό του. Πυροβολούν το τζάμι από την πλευρά του συνοδηγού, της σύζυγού του, σπάει το τζάμι, τραυματίζεται ελαφρά η σύζυγός του στο χέρι, στον αγκώνα, βγαίνει έξω ο Πάνος Καλίτσης, τραβάνε τη γυναίκα του, τον πυροβολούν τρεις φορές, μία στο στέρνο και δύο στα πόδια. Στο στέρνο ήταν η βολίδα πολύ κοντά στην καρδιά και πραγματικά αυτό που είπαν οι γιατροί, οι θεράποντες γιατροί, είναι ότι για λίγα χιλιοστά μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του. Βγαίνει η σύζυγός του έξω, την τραβάνε, βρίσκει το κουράγιο και βγαίνει από τον γκαράζ η σύζυγός του και αρχίζει και φωνάζει βοήθεια. Αυτοί τρομοκρατήθηκαν, πιθανώς, και βγαίνουν έξω και φεύγουν. Είναι περίεργη ιστορία όμως. Είναι πολύ περίεργη. Είναι περίεργη και έχουμε και το Θεοδόση στον Πάνο, γιατί όταν πας κάποιον να ληστέψεις, θεωρώντας ότι έχει πάνω του χρήματα, γιατί ακούγαμε για ένα χαρτοφύλακα την πρώτη στιγμή, τον ληστεύεις. Δηλαδή, εφόσον τον πυροβόλησαν, δεν μπορεί να άφησαν το χαρτοφύλακα και να φύγαν. Με 4.000 ευρώ. Να έχει 4.000 και να σηκώνεται να φεύγει ο άλλος που έχει πυροβολήσει, γιατί πυροβολείς για να ληστέψεις. Αφού πυροβολείς για να ληστέψεις, αρπάζεις το φάκελο και δεν αφήνεις το χαρτοφύλακα εκεί. Από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, στο δικό μου το μυαλό, έλειπε κάποιο κομμάτι. Δηλαδή, κάτι δεν πήγαινε καλά σε αυτή την ιστορία του σεναρίου της ληστείας. Είναι λοιπόν ο Θεοδόσης ο Πάνος στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο αστυνομικός μας συντάκτης, για να μας πει τις σημερινές εξελίξεις. Να μας πει τι κατέθεσε ο ίδιος ο Πάνος. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές της εκπομπής. Καταρχήν να πούμε ότι τις έρευνες έχει αναλάβει το Τμήμα Ληστείων της Ασφάλειας Αττικής, το οποίο και διεξάγει τις έρευνες στο σύνολό του. Το Τμήμα Ληστείων της Ασφάλειας Αττικής. Μάλιστα. Το Τμήμα Ληστείων. Στην αστυνομία πιστεύουν ότι κατά πάσα πιθανότητα, το τονίζω, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για μια καλοσχεδιασμένη απόπειρα ληστείας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι δράστες δεν ήθελαν να αρπάξουν μόνο τον χαρτοφύλακα, αλλά να δεσμεύσουν το ζευγάρι, να το δέσουν δηλαδή, διότι ο ένας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί, τόσο από την κατάθεση της συζύγου του κυρίου Καλίτση, όσο και από μια πρώτη κουβέντα που είχαν και με τον τραυματία, και έχετε υπόψη σας ότι οι καταθέσεις συνεχιστούν όσον αφορά
στον γνωστό Κομωτή έχει να μιλήσει πάλι με τους αστυνομικούς. Διέκρινε λοιπόν η σύζυγός του ότι ο ένας από τους οπλοφόρους κρατούσε και ένα σκηνί στα χέρια του. Εκτιμάται λοιπόν από την αστυνομία ότι η πρόθεση των δραστών δεν ήταν μόνο να αρπάξει τον χαρτοφύλακα, εάν πρόκειται για ληστεία, και αυτό θα το δείξει όταν θα ολοκληρωθούν οι έρευνες, αλλά να τους δέσουν και στη συνέχεια να τους μεταφέρουν στο διαμέρισμά τους. Και εκεί άγνωστο τι ήθελαν να κάνουν. Ήθελαν να πάρουν και από εκεί αντικείμενα αξίας. Ήθελαν να μιλήσουν με το ζαυγάρι, να πούν κάτι. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, θα το ξεκαθαρίσουν οι αστυνομικοί. Ωστόσο, αν μου επιτρέπεις, Θεοδόση, πάνω σε αυτό που λέει ο Θεοδόσης, πάνω έχει απόλυτο δίκιο. Το είπε και ο πατέρας του Πάνου Καλίτση έξω από το νοσοκομείο. Θέλανε να τους κρατήσουν ομοίρους και να τους ανεβάσουν επάνω στην οικία. Με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Θεοδόση μου, αν το κίνητρο ήταν τα χρήματα. Εφόσον πυροβόλησαν που πυροβόλησαν, γιατί δεν είναι ότι πήγε κάτι στραβά και σηκώθηκαν και έφυγαν. Σωστή η παρατήρηση. Για ποιο λόγο ο άνθρωπος ήταν εκεί αιμόφυρτος, η γυναίκα του είχε βγει και φώναζε. Για ποιο λόγο δεν πήραν, γιατί κάποιος ο οποίος πάει για τα λεφτά, τα αρπάζει και φεύγει. Γιατί δεν πήραν τα λεφτά. Εκεί θα σταθούμε στο σημείο που είπες, Τατιάνα, ότι η σύζυγος του κυρίου Πάνου Καλίτση είχε βγει στον δρόμο και φώναζε «Βοήθεια μας σκοτώνουν, βοήθεια μας σκοτώνουν». Αυτό το σημείο θεωρούν οι αστυνομικοί ότι είναι το πλέον κεντρικό και σημαντικό, η σημαντική κίνηση. Ουσιαστικά γλιτώνει η κίνηση αυτή τη συζύγου του κυρίου Καλίτση, τους γλιτώνει από την ομηρία και αν θέλετε γλιτώνει και τη ζωή του συζύγου της, διότι οι δράστες τρέπονται σε φυγή. Ο χαρτοφύλακας είναι μέσα στο αυτοκίνητο, είναι μέσα στο πορπαγκάζ του αυτοκίνητου, που σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξουν το πορπαγκάζ. Ήδη η σύζυγος του κυρίου Καλίτση έχει καταφέρει μετά την κίνηση που κάνει ο γνωστός Κομωτής να συμπλακεί με τον έναν από τους δράστες ή να κάνει όπισθεν με το αυτοκίνητό του για να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό τον κλειό θανάτου. Διότι συζητούμε για κλειό θανάτου, γιατί θα σας πω και ένα στοιχείο που θα ανοίξει και την κουβέντα που θα κάνετε και το ρεπορτάζ για τις επόμενες ημέρες. Αυτό λοιπόν είναι κομβικό σημείο. Το ότι η σύζυγός του έχει βγει έξω και αρχίζει και καλεί έντρομη πια σε βοήθεια, διότι πέφτουν πια οι πυροβολισμοί μέσα στο υπόγειο γκαράζ. Οι δράστες θέλετε να είναι επαγγελματίες, Τατιάνα. Να είναι επαγγελματίες του είδους και έχουν στήσει καρτέλ. Έχουν στήσει καρτέλ κρυμμένοι στο σημείο που ανοίγει η γκαραζόπορτα. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι υπάρχουν κι άλλοι. Συγγνώμη, Θεοδόση, όλο το περιστατικό έγινε πριν μπει το αυτοκίνητο μέσα στον γκαράζ. Όχι. Ή μπήκε μέσα. Το περιστατικό γίνεται ενώ έχει μπει το αυτοκίνητο στον γκαράζ. Είναι μέσα στο υπόγειο. Άρα το περιστατικό γίνεται μέσα στο υπόγειο. Μέσα στο υπόγειο, ακριβώς. Οι δράστες είναι κρυμμένοι στην πόρτα του γκαράζ. Με το που ανοίγει ο Πάνος Καλίτσης και μπαίνει το αυτοκίνητο του, μπαίνουν και αυτοί τρέχοντας. Και εκεί τους αντιλαμβάνονται. Σταματάει ο Πάνος ο Καλίτσης στο αυτοκίνητό του για να δει τι συμβαίνει. Ήδη έχει καταλάβει ότι κάτι σοβαρό γίνεται και πατάει το αυτόματο κλείδωμα του αυτοκίνητου. Πέφτει ο πρώτος πυροβολισμός προς την πλευρά της συζύγου του κυρίου Καλίτση, η οποία πια έντρομη και τραυματισμένη επιδερμικά στο χέρι της, βγαίνει από το αυτοκίνητο, σηκώνει ψηλά τα χέρια της και της λέει: «Παιδιά, μην ρίξετε δεύτερη φορά, πείτε μας τι θέλετε». Ήδη ο Πάνος ο Καλίτσης εκείνη την ώρα προσπαθεί να βάλει την όπισθεν και κάνει την κίνηση, με αποτέλεσμα να πέσει ο δεύτερος πυροβολισμός και στη συνέχεια βγαίνοντας ο γνωστός Κομωτής έξω, δέχεται τους άλλους δύο πυροβολισμούς στην Κυλιακή, μεταξύ Κυλιακής και Θωρακικής χώρα. Από θαύμα έζησε, όπως πολύ σωστά επεσήμανε και ο πολύ καλός μου συνάδελφος ο Λάτρος. Και εκεί βρίσκει πια την ευκαιρία, αποσπάται η προσοχή του δεύτερου οπλοφόρου λόγω της συμπλοκής δευτερολέπτων μεταξύ του Καλίτση και του πρώτου οπλοφόρου. Και φεύγει η σύζυγός του στον δρόμο ουρλιάζοντας «Βοήθεια μας σκοτώνουν, βοήθεια μας σκοτώνουν». Εκεί εγκαταλείπουν κάθε προσπάθεια. Εντάξει, είναι περίεργο πάντως και αυτή, δηλαδή το κατά πόσο επαγγελματίες ήταν αυτοί οι τύποι. Διότι μπαίνει σε μια πολυσύχναστη περιοχή, σαν το Λυκαδητό, μπαίνεις μέσα στον γκαράζ και αρχίζεις και πυροβολάς κιόλας. Ή ήταν οι ληστές σε πανικό.
Δεν περίμεναν ότι θα αντιδράσει ο πάνω. Ποιος ξέρει, ναι. Πάντως και το σενάριο αυτό το οποίο έχει γίνει. Και το σενάριο αυτό με το σκηνή, ότι θέλουν να τους πάνε πάνω, με την απειλή των όπλων να τους πάνε πάνω, να τους δέσουν και εκεί ίσως να γίνει όλο το deal, δώστε τα λεφτά που έχετε αλλού λεφτά κλπ. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο που να έχει μια λογική.